ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένα παιδί και ένας παπάς πετούσαν μια Κυριακή με ένα ιδιωτικό τζετ. Δυστυχώς παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στη μηχανή. Παρά τις προσπάθειες του πιλότου, το αεροπλάνο ξεκίνησε την κάθοδο. Τελικά ο πιλότος άρπαξε ένα αλεξίπτωτο και φώναξε στους επιβάτες να πηδήξουν κι αυτοί για να σωθούν. Δυστυχώς είχαν παραμείνει μόνο 3 αλεξίπτωτα. Ο γιατρός άρπαξε το ένα και λέει: «Είμαι γιατρός, έχω σώσει τόσες ζωές. Μου αξίζει να σωθώ». Και πήδηξε. Ο δικηγόρος είπε: «Οι δικηγόροι είμαστε οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο. Άρα πρέπει να σωθώ». Οπότε άρπαξε ένα αλεξίπτωτο και πήδηξε. Ο παπάς κοίταξε το αγόρι και του είπε: «Γιέ μου, έζησα μια γεμάτη ζωή. Είσαι νέος και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Πάρε το αλεξίπτωτο και πήγαινε να σωθείς». Το μικρό αγόρι έδωσε το αλεξίπτωτο πίσω στον πάτερ και του είπε: «Μην αγχώνεσαι. Ο εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο αντί για το αλεξίπτωτο πήρε τη σχολική μου τσάντα». Συμπέρασμα: η δουλειά σου δεν σε καθορίζει ως άνθρωπο. Το να είσαι όμως καλός άνθρωπος καθορίζει τα πάντα στη ζωή σου. Εάν πήρες αξία από αυτή την ιστορία, σίγουρα έψω ότι με ακολουθείς.